προπονητή της Ελλασίου, coach. Η ομάδα ιτήθηκε 2-0. Δεν ξέρω αν θεωρείς δίκαιο το αποτέλεσμα. Η Ελλάδα ήταν καλή κατά διαστήματα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, και αν επηρέασε το πρώτο γκολ που ήρθε σε μια αμυντική ολιγορία τη στιγμή που η Ελλάδα έδειχνε να πατάει καλά. Το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Το ποδόσφαιρο δεν παίζεται κατά διαστήματα. Το ποδόσφαιρο παίζεται 90 λεπτά. Η ολιγορία είναι μέσα στο παιχνίδι και η ικανότητα του αντιπάλου να εκμεταλλευτεί την ολιγορία του αυτού που κάνει το λάθος, και αυτό είναι στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι δεν είναι το κερδίζει αυτός που πατάει στον πρώτο μήνυμα καλύτερα, ούτε αυτός που έχει την περισσότερη κατοχή. Το κερδίζει αυτός ο οποίος είναι πιο προσιλωμένος στο πλάνο, αυτός που είναι σε καλύτερη μέρα και αυτός που πολλές φορές έχει και την τύχη με το μέρος του. Είδαμε πολλά αμυντικά κενά να, να υπάρχει στην ομάδα, κυρίως και στο πρώτο ημίχρονο. Πιστεύετε ότι αυτό πρέπει να βελτιώσετε, ίσως την επίθεση για να γίνετε περισσότερο αποτελεσματική από εδώ και πέρα? Εντάξει, καλά, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς προσεγγίσαμε το παιχνίδι με έναν τρόπο, φάνηκε αυτός ο τρόπος να δουλεύει. Από μια τραγικό λάθος, μια ολιγορία που έκανε η άμυνα, δεχτήκαμε τον γκολ. Προσπαθήσαμε να συνεχίσουμε τον τρόπο ανάπτυξής μας. Πάλι κόντρα στο ήρωε του παιχνιδιού δεχτήκαμε και ένα δεύτερο γκολ. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές μέσα στο παιχνίδι. Αλλάξαμε πρόσωπα, αλλάξαμε σχηματισμό, οι οποίες δεν λειτουργήσαν, εγώ δεν κρυβόμαι. Περισσότερο πέρασαν την ομάδα μου παρά την βοήθησαν. Νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε πολύ γρήγορα αυτό το παιχνίδι. Δεν έχουμε χρόνο να σκεφτόμαστε τις ήττες, έχουμε μόνο χρόνο να δουλέψουμε τα λάθη μας, να τα βελτιώσουμε για να πάμε να διεκδικήσουμε μέσα στην έδρα μας την επόμενη Παρασκευή με τον Ιάλης τη νίκη. Πριν κλείσω, να δώσω συγχαρητήρια στον Γιώργο, στην ομάδα του. Είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά τη χαίρομαι μέσα στο γήπεδο, ξέρει τι θέλει. Προσωπικά του Γιώργου το έχω πει και τα προηγούμενα χρόνια ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος ήρθε, έδειξε τις δυνατότητες του και για μένα από εδώ και πέρα αυτή η γάμα εθνική πρέπει να είναι το τελευταίο σκαλοπάτι. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στη συνέχεια και να είστε σίγουροι ότι η Ελλάδα και θα βελτιωθεί και θα πρωταγωνιστεί σε αυτό το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Να περάσουμε στο προπονητή του Αστέρα Βάρης, κύριο Καβάση. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή νίκη και επιστροφή της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική και όπου οφείλετε, πιστεύετε, το σημερινό αποτέλεσμα. Καταρχήν θα ήθελα, πριν τοποθετηθώ, να ευχαριστήσω τον συνάδελφο και φίλο μου, τον Παναγιώτη, για τα καλά λόγια. Εύχομαι πραγματικά εξ αυτών να έχει μια πολύ καλή χρονιά με επιτυχίες. Σήμερα για μας ήταν η πρεμιέρα μας. Ουσιαστικά ξεκίνησε ο μαραθώνιος του πρωταθλήματος, ενός πάρα πολύ δύσκολου πρωταθλήματος με πολλές ανταγωνιστικές ομάδες, δύσκολες έδρες. Οπότε για μας ήταν πρωταρχικός ο στόχος να ξεκινήσουμε με το δεξί. Θεωρώ ότι τακτικά το μάτς το δουλέψαμε όπως και το είχαμε σχεδιάσει. Αφήσαμε να υπάρχει κυκλοφορία της μπάλας από τον αντίπαλο σε συγκεκριμένα σημεία του γηπέδου και σε συγκεκριμένες στιγμές που είχαμε τονίσει, πήγαμε να χτυπήσουμε και να πιέσουμε. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο, αν ήμασταν και λίγο πιο αποτελεσματικοί στα χτυπήματα που κάναμε στην μπάλα, στο θετικό τρίτο, ίσως να είχαμε πάει και με μεγαλύτερο σκορ στο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, θεωρώ ότι ήταν ακόμα πιο ισορροπημένο το μάτς από άποψη κυκλοφορίας. Το δεύτερο γκολ μας έδωσε και αυτοποίθηση, και αν ήμασταν και λίγο πιο αποτελεσματικοί στο τέλος, ίσως να έχει πάρει και μεγαλύτερη διαστάση στο μάτς. Οπότε μόνο ευχαριστημένος μπορώ να είμαι, γιατί απέναντι μας είχαμε μια εξαιρετική ομάδα, πάρα πολύ καλά δουλεμένη από τον Πόους, με πολλούς και καλούς ποιοτικούς προσφεστές, ειδικά από τη μέση μπροστά. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.